Ο Πάοκα ξεκίνησε με το αριστερό τη φετινή Super League αφού ιτήθηκε με ένα 0 από τον Πα Γιάννα στην Τούμπα για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματο. Ο δικέφαλο του Βορρά ήταν καλύτερο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα αλλά είχε πρόβλημα στη δημιουργία και το πλήρωσε με ήττα αφού ο Ζήφκοβιτ έκανε δώρο έναν γκολ στον Κόντε στο 86ο λεπτό τη αναμέτρηση. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου είχε εκπλήξει στην 11 του με του Μούργκα και Καγκάβα να παίρνουν θέση βασικού στα πλάγια αλλά να μην δικαιολογούν την παρουσία του στο πρώτο μέρο. Απογοητευμένο Απογοητευμένος αλλά και οργισμένος εμφανίστηκε ο Ρουμάνος τεχνικός στις δηλώσεις του μετά την ήττα του Πάουξ στην Τούμπα από τον Πας Γιάννα, αναλαμβάνοντας την ευθύνη και τονίζοντας ότι η ήττα ήρθε από μια ηλίθια κατάσταση. Δεν παίξαμε γρήγορα, δεν παίξαμε τον τρόπο που θέλουμε να κινούμε την μπάλα, δεν είχαμε υπομονή. Όταν αντιμετωπίζει ομάδε που παίζουν κλειστά και έχουν αμυντική συνοχή, χρειάζεσαι το γρήγορο γκολ για να ανοίξει το παιχνίδι. Αλλιώ κινδυνεύεις να έχεις ένα άσχημο αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση δεν αξίζαμε να χάσουμε με τον τρόπο που εξελίχθηκε. Δεν αξίζαμε και να κερδίσουμε. Το αποτέλεσμα δεν είναι δίκαιο. Με βάση τις εικόνες του αγώνα, τα Γιάννενα απλώς περίμεναν την εξέλιξη του αγώνα. Χάσαμε το παιχνίδι από μια ηλίθια κατάσταση. Από εκεί και πέρα, τελευταία φορά που οι Ασπρομαυροί τήθηκαν σε πρεμιέρα ήταν το μακρινό 2007. Τότε ο Πάουκα του Παράσχου είχε αγωνιστεί κόντρα στην Ξάνθη στα πηγάδια και είχε τυθεί με ένα 0 έπειτα από γκολ που πέτυχε ο Πόη. Από τότε και μέχρι σήμερα ο Δικέφαλο δεν μετρούσε ήττα. Όσον αφορά την τελευταία εντό έδραση ήττα του Δικεφάλου, ήταν το 2003 σε αγώνα με τον Ολυμπιακό.